από το οικόπεδο στο οποίο είχε μεταβεί, άπραγο. Από εκεί και πέρα το τι μέλη γενέστε σύμφωνα με την έννη θα είναι αποτέλεσμα των διπλωματικών ενεργειών, ούτως ώστε να αποφασιστεί πότε θα μεταβεί ξανά στην περιοχή. Την ώρα αυτή που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κύριου Τσίπρα, με τον κύριο Αναστασιάδη στις Βρυξέλλες, όπου ο κύριος Αναστασιάδης είχε επαφές στη διάρκεια της ημέρας και θα έχει και αύριο. Αύριο θα έχουμε μία τετραμερή του κύριου Τσίπρα με την κυρία Μέρκελ, τον κύριο Γιούνκερ, τον κύριο Μπορίσοφ, και βεβαίως μένει να δούμε το τι θα βγει. Είχαμε και μία δήλωση, αν θυμάμαι καλά, από τον κύριο Τούσκ σήμερα, ο οποίος τόνισε ότι θα πρέπει να δοθεί μία απάντηση στην τουρκική προκλητικότητα αυτή, μία απάντηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό σύμφωνα με διαρροή. Λοιπόν, να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την Τουρκία, που βρισκόμαστε, που πάμε, και να δώσω το λόγο ευθύς αμέσως στους συναδέλφους, να ξεκινήσω από τον Νίκο Σβέρκο. Ναι. Να πω πρώτα ότι, και άλλο ένα στοιχείο του ρεπορτάζ, ότι αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει και μία συνάντηση μαζί με τον κύριο Αναστασιάδη, με τον κύριο Τζεντιλόνι, τον Ιταλό Πρωθυπουργό, ναι, και θα συζητήσουν ακριβώς αυτά. Όσον αφορά την Τουρκία, νομίζω ότι είναι κλασικό πλέον, κλασική αντίδραση της τουρκικής ηγεσίας, ότι όταν δεν τα πάει σε μια πλευρά των συνόρων της καλά, προσπαθεί να μεταβιβάσει αλλού για την οικονομία του χρόνου, πέραν της τοποθέτησης, να έχουμε και τη μορφή του ερωτήματος πολύ για να απαντήσουν και οι καλεσμένοι. Πολύ γρήγορα. Υπ' αυτήν την έννοια, λοιπόν, φαίνεται ότι η Τουρκία, επειδή βρίσκεται σε μια φάση αποσταθεροποίησης, κυρίως έχει εσωτερικά προβλήματα όταν έχει η Περντογάν, προσπαθεί να εξωτερικεύσει. Το έχει κάνει ήδη στη Συρία. Το έχει κάνει στη Συρία, βέβαια, και προσπαθεί απ' την άλλη να το κάνει το ίδιο και προς την πλευρά του Μεσογείου, στην πλευρά της Κύπρου και στο Αιγαίο. Το ζήτημα εδώ, νομίζω, και εγώ θα ήθελα να ακούσω και μια άποψη από τους αγαπητούς πολιτικούς, είναι το εξής, ότι βλέπουμε μια Τουρκία η οποία μέσα στη φάση της αποσταθεροποίησης χάνει και λίγο τα πατήματά της και στα Βαλκάνια. Μήπως λοιπόν πρέπει να προχωρήσει γρήγορα και η υπόθεση της επίλυσης των διαφορών της Ελλάδας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας? Γιατί άκουσα, για παράδειγμα, την επίσημη τοποθέτηση, η τελευταία τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έλεγε ότι καλύτερα αυτό το ζήτημα να λυθεί πιο αργά. Μήπως όμως έτσι θα δοθεί άπλετος χώρος στην τουρκική ηγεσία να στερεώσει τα θεμέλια της ακόμα καλύτερα σε μια περιοχή όπως τα Βαλκάνια, και μήπως χάθει μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα? Λοιπόν, πριν πάρει το λόγο ο Γιάννης Τσαπρούνης, να έχουμε μια απάντηση από αυτού, από τους δύο πολιτικούς. Συμφωνήσω απολύτως με το σκεπτικό. Η χώρα σήμερα, έχουμε σήμερα μια στιγμή που είναι ευκαιρία και πρέπει να λύσουμε επιτέλους τα ζητήματα των συνόρων μας. Δεν χρειάζεται να έχουμε ανοιχτά ζητήματα σήμερα, δεν μας συμφέρει ως χώρα σε τίποτε. Και είναι μια στιγμή που φαίνεται ότι μπορεί και να γίνει. Θα συμφωνήσω απολύτως για το θέμα της Τουρκίας, ότι η Τουρκία ακολουθεί ένα σχέδιο, αυτό ακριβώς το οποίο περιγράφτηκε, σε αυτό συμφωνώ. Έχοντας αντιμετωπίσει τα προβλήματα στη Συρία και τα προβλήματα στο εσωτερικό της, δημιουργεί και το θέμα προς τα δυτικά της σύνορα. Πάντως θα μου επιτρέψετε μια παρένθεση στα όσα είπε ο Νίκος, και αφορά ακριβώς αυτό το γεγονός ότι δεν του βγήκε του Ερντογάν η επέμβαση στη Συρία μέχρι στιγμής, έχοντας τους Κούρδους μόνο απέναντί του, και έχεις την επίλεκτη δύναμη, τη φρουρά του Μπασάρα Λάσαντ, η οποία μεταβαίνει στο Αφρίν αυτή τη στιγμή. Περιπλέκεται ακόμα περισσότερο η κατάσταση εκεί, και δεν ξέρω, γίνεται ακόμα περισσότερο απρόβλεπτο το τι μπορεί να συμβεί πλέον προς τα δυτικά. Προφανώς και μας ανησυχεί, προφανώς και παρακολουθούμε πολύ στενά, και είμαστε ανά πάση στιγμή έτοιμοι, κυρίως με τη διπλωματική οδό βεβαίως, να κάθε φορά παρεμβαίνουμε για να αντιμετωπίσουμε και να αντικρούσουμε αυτές τις προκλήσεις. Ξέρουμε όλοι ότι η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει τις συνθήκες, το θαλάσσιο δίκαιο, τη συνθήκη της Λοζάνης συνεχώς. Ωστόσο, ψύχρεμα θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε, και το αντιμετωπίζουμε ψύχρεμα, προκειμένου να αναχαιτήσουμε αυτές τις παραβιάσεις. Και ταυτοχρόνως συμβαίνει και αυτό το οποίο περιγράφτηκε βεβαίως στην ΑΟΣ,
όπου η Τουρκία εκεί δεν διεκδικεί για τον εαυτό της ακριβώς, αλλά λέει ότι θα πρέπει, με δεδομένο ότι οι Τουρκοκύπροι θα πρέπει να έχουν δικαιώματα εκεί. Και αυτό δημιουργεί ένα ταραχώδες τοπίο. Είναι σε εξέλιξη όλες οι διπλωματικές οδοί, αυτά που περιγράψατε, αλλά και άλλα, και το αντιμετωπίζουμε έτσι. Και όσον αφορά βεβαίως το θέμα των συνόρων μας, δηλαδή την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, είναι η στιγμή που η χώρα πρέπει να το αντιμετωπίσει. Και εδώ είναι η μεγάλη μας διαφωνία και με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία λέει αφήστε το για αργότερα, διότι αν εμείς το αφήσουμε αυτή τη στιγμή για αργότερα, εκτός όλων των άλλων, που θέλουμε να εξισορροπήσουμε τη σχέση μας με τα Βαλκάνια, μας συμφέρει όλους, πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία οποία να εξυπηρετεί αμφωτερόπλευρα. Αν δεν συμβούν αυτά και το αφήσουμε και το θάψουμε πάλι το θέμα, το μόνο που θα συμβεί θα είναι αυτό το οποίο φοβούνται και αυτοί οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν και με συγκέντρωση. Είδαμε σήμερα και την κυρία Μέρκελ πώς αποκάλεσε τη χώρα και τον πρωθυπουργό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας πώς τον αποκάλεσε, διότι το ξέρουμε όλοι ότι πάνω από 100 χώρες έχουν αναγνωρίσει το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αν δεν συμβεί κάτι άλλο, απλώς κατοχυρώνεται αυτό, εκτός όλων των άλλων. Κύριε Χατζηδάκη. Ναι. Κοιτάξτε, χωρίς αμφιβολία πρέπει να έχουμε το νου μας με την Τουρκία, γιατί δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Ερντογάν. Έχουν αναλυθεί αυτά, δεν νομίζω ότι θα προσθέσει κάτι παραπάνω, μια δική μου εμβάθυνση στο συγκεκριμένο ζήτημα του Ερντογάν. Προφανώς το ζήτημα αυτό δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ για μας. Υπάρχει Ελλάδα και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ο καθένας από την πλευρά του, για να υπερασπιστούμε τα εθνικά συμφέροντα. Φυσικά δεν λέω ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα, αλλά νομίζω ότι στην εξωτερική πολιτική μοιάζει τελευταία και με την Τουρκία και με τα Σκόπια σαν να έχουμε δύο κυβερνήσεις. Με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δική του γραμμή και ο κύριος Καμένος έχει τη δική του γραμμή. Στη Μακεδονία, στα Σκόπια, στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία υπάρχει ξεκάθαρο. Είχαμε και επίσημη τοποθέτηση από το βήμα της Βουλής χθες από τον κύριο Καμένο. Το ξέρει ο καθένας τώρα που μας βλέπει, δεν το μη χάνω τα λόγια μου γι' αυτό. Και στην Τουρκία υπάρχουν τα ίδια. Στην Τουρκία υπάρχει μια πιο ας πούμε κατευναστική πολιτική από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Από τον κύριο Καμένο έχουμε τις στολές παραλλαγής και τους ψευτοπαλικαρισμούς ας πούμε. Και νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να ελεγχθούν. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι μας στην Τουρκία, αλλά χρειάζεται μια σταθερή γραμμή και μια ήρεμη αποφασιστικότητα. Και αυτό δεν αφορά μόνο στα Ήμια και στο Αιγαίο, αφορά και στην Κύπρο. Γιατί κοιτάμε τι γίνεται στα Ήμια και σωστά, γιατί οι πληγές στο πλοίο, το γάβδος, είναι πληγές στην ψυχή μας, αλλά και την ίδια στιγμή έχουμε θέματα πολύ σοβαρά στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, με την ΕΝΗ και αργότερα ενδεχομένως και με τις άλλες εταιρείες. Τώρα, ρώτησε κάτι εύλογο ο κ. Βέρκος, που επειδή ήμουν αυστηρός μαζί του προηγουμένως, πρέπει να πω ότι το ερώτημά του αυτή τη φορά μου φάνηκε. Δεν διεκδικώ το αλάθητο, αλλά λέω το ερώτημά σα μου φάνηκε πολύ εύλογο. Λέει, γιατί θα το έχουν ξεχάσει οι τηλεθεατές μας. Ότι... Ελπίζω να το έχετε ξεχάσει κι εσείς. Λέει, καλά, η Τουρκία είναι σοβαρό θέμα, το αμφισβητείτε? Όχι. Γιατί δεν βρίσκουμε μια λύση με τα Σκόπια να τελειώνουμε? Δεν είμαστε υπέρ του να μην βρεθεί λύση με τα Σκόπια και βλέπουμε τα πλεονεκτήματα να βρεθεί μια λύση, αλλά όχι όποια λύση. Θέλουμε μια λύση πακέτο που να τροποποιεί το Σύνταγμα, να αντιμετωπίζει το θέμα του αλυτρωτισμού. Δεν μπορούμε να δεχθούμε μακεδονικό έθνος. Καταλαβαίνω ότι και η κυβέρνηση κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ κάπως μετακινείται, αλλά δεν νομίζω ότι έχει φτάσει εκεί. Απομένει να το δούμε. Εκείνο που σημείωσα όμως χτες, πέραν της διαφορετικής τοποθετήσεως του κυρίου Καμένου, που είπε εγώ διαφωνώ από την κυβέρνηση, μάλιστα είπε, σαν πως αυτός είναι αλλού. Αλλά επαστώσει. Είναι ότι προέβλεψε, κύριε Σβέρκο, ο κύριος Καμένος, ότι δεν θα έρθει συμφωνία. Άρα, τι να λέμε τώρα για τον κύριο Μητσοτάκη? Πότε ο κύριος Μητσοτάκης εκτιμά ότι πρέπει να έρθει ή να μην έρθει? Όταν ο Υπουργός Αμήνης και ένας από τους δύο εταίρους προβλέπει από το βήμα της Βουλής
Δεν θα. Δεν πρέπει να έχει άποψη ο κύριος Μητσοτάκης. Μα ναι, αλλά λέω ότι εμείς ενημέρωση δεν έχουμε. Από τις δηλώσεις του κυρίου Ζάεφ προσπαθούμε περισσότερο να μάθουμε τι γίνεται. Αλλά αυτό ήταν επιλογή σας, θα μου επιτρέψετε. Μια στιγμή πήγαμε όταν μας φώναξε ο κύριος. Πήγαμε. Απλώς, μια και μου το λέτε και με τσιγκλάτε, την ενημέρωση η κυβέρνηση την ξεκίνησε από τον Αρχιεπίσκοπο. Κάνω λάθος. Αφού είπε ότι η Εκκλησία είναι Χρυσή Αυγή, ξεκίνησε την ενημέρωση από τον Αρχιεπίσκοπο. Πότε το είπε. Κύκλοι του Υπουργείου Εξωτερικών τώρα. Εντάξει, η Εκκλησία είναι Χρυσή Αυγή. Έχει κάνει τέτοια διατύπωση. Ναι, μπορεί να ήσασταν απασχολημένοι με τη δουλειά σας, δεν το καταλάβω. Μπορεί ένας κύκλος. Ένας υπουργούλης. Για να επανέλθω και στο κύκλο. Υπομορφή κύκλου. Λοιπόν, εντάξει τώρα. Λέμε υπερβολές. Εντάξει τώρα, υπερβολές. Δεν λέω καθόλου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο κ. Καμένος μας είπε ότι δεν θα έρθει λύση. Η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ της λύσης, αλλά στο πλαίσιο που σας είπα. Και κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, γιατί δύο κυβερνήσεις έχουμε, σας είπα, στη συσκευασία της μιας στο θέμα των Σκοπίων, σίγουρα, θα δούμε τι θα κάνει. Μάλιστα. Διότι λοιπόν, ξεκίνησε να διχάσει μια δημοκρατία και στο τέλος βρέθηκε απέναντι στον κόσμο. Μια μικρή σημείωση. Ότι ο κύριος Καμένος για το Μακεδονικό έχει εκφράσει απολύτως την αντίθεσή του. Θα μου επιτρέψετε να κάνω την εκφράση. Αλλά δεν σας ενοχλεί η αντίθεση του κυρίου Καμένου. Σας ενοχλεί η αντίθεση της Νέας Δημοκρατίας. Στα ζητήματα με την Τουρκία, τη διαφοροποίηση που κάνατε για τον κύριο Καμένο και σε αυτό το θέμα δεν ισχύει. Εντάξει. Μπορεί να μην ισχύει. Δηλαδή το αν φόρεσε στολή παραλλαγή ή δεν φόρεσε, δεν νομίζω ότι αυτό είναι που καθορίζει τώρα. Το είπα για να συνεννοούμαστε. Γιατί δεν τον εμφανίσατε τον κύριο Καμένο στην επίσκεψη Ερντογάν, την τόσο επιτυχημένη επίσκεψη που είχε αυτά τα φοβερά αποτελέσματα στη συνέχεια. Γιατί δεν τον εμφανίσατε. Δεν έχω χρόνο. Όλο τυχαίο, ο Υπουργό Αμήνη Έλληνα. Γίνονται και αυτά. Γίνονται. Την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όλα γίνονται. Γιάννη, παρακαλώ να πω ότι. Σε ανθρώπινο επίπεδο. Ίσως τα πράγματα με την Τουρκία έχουν αρχίσει να αλλάζουν, όχι μόνο σχέση με την Ελλάδα, σχέση με τον περίγυρο τη Τουρκία. Και δεν αφορούν πλέον απλά ζητήματα εσωτερικής κατανάλωσης για την Άγκυρα, αλλά αφορούν την θέση της Τουρκίας στο γεωπολιτικό περιβάλλον αυτό την επόμενη μέρα. Και βλέπουμε τα τελευταία χρόνια οι κινήσεις που κάνει είναι αστάθμητες εντελώς, εντελώς ασύμμετρες. Είχαμε την κρίση με το Ισραήλ, κρίση με τη Ρωσία, Συρία. Βλέπουμε λοιπόν συνολικά ότι προσπαθεί να διεκδικήσει, μάλλον να μην το πω, προσπαθεί να δημιουργήσει de facto καταστάσεις. Είτε επεμβαίνοντας στη Συρία, είτε τώρα με την Κυπριακή ΑΟΣ, είτε σε όλα τα μέτωπα. Και δεν διστάζει. Θα ήθελα λοιπόν περισσότερο να δω από την κυβέρνηση μεγαλύτερη ψυχραιμία. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βασίλη. Απολύτως ψυχραιμοί γιατί, είμαστε. Ναι, απλά. Απολύτως ψυχραιμοί. Και στα εθνικά θέματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί μία ίδια, έτσι, έναν ίδιο ενθουσιασμό, να το πω, ένα τακτικιστικό ενθουσιασμό, με το που βάζει το θέμα στο τραπέζι, το έχουμε λύσει. Δηλαδή θα έρχονταν εδώ ο Ερντογάν, θα τα βρούμε όλα παιδιά, θα έχουμε μια χαρά, θα πάνε όλα τα πράγματα και έφυγε εκεί, ήταν σούπερ επιτυχημένη περίπτωση, επίσκεψη. Με το που ξεκίνησε το Σκοπιανό, έτσι θα λύσει το Σκοπιανό, ο Πρωθυπουργός, στη συνέντευξή του. Δεδομένα όλα, τελειωμένα. Το αλβανικό, τελειωμένα. Νομίζω ότι ειδικά όταν είναι σε σοβαρές και λεπτές διαπραγματεύσεις, αυτά τα λόγια είναι υπερβολικά. Υπάρχει μια υπέρμετρη αισιοδοξία, η οποία δεν ξέρει τι θα σου βγει μπροστά. Πρώτον. Και μπορεί να εκτεθεί, δεν είναι το θέμα η κυβέρνηση, εδώ είναι η χώρα. Από εκεί και πέρα, σε αυτές τις καταστάσεις λοιπόν, επειδή είναι επικίνδυνες, θα πρέπει να υπάρχει, και αυτές δεν διορθώνονται οι καταστάσεις, γνωρίζουμε, δεν είναι ένας φόρος που τον σήμερα τον βάζει, αύριο τον βγάζει. Δεν είναι μνημόνιο, εντάξει. Ό,τι οι συμφωνίες υπάρξουν ή δεδομένα καινούρια μένουν για πάντα. Ή τουλάχιστον πολύ δύσκολο να τα ανακτήσεις. Θα περίμενα λοιπόν λιγότερη, μάλλον περισσότερη ψυχραιμία, περισσότερη δουλειά και ήσυχα πράγματα. Να μην πολλώνει, να μην διχάζεται περίπου για το διχασμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να είχε δημιουργήσει, να είχε επιλέξει μια άλλη τακτική στο Σκοπιανό, φούντωσε το θέμα και προκάλεσε το διχασμό. Αν είχε πάει με μια άλλη τακτική, θεωρώ ότι ακόμα και αντίληψη κοινωνίας δεν είναι διαφορετική. Ακόμα και σε ίδιες διαπραγματεύσεις. Υπήρξε έτσι, κυρία Βασίλη, ενθουσιασμός σε όλα τα ζήτηματα και αυτή η διασύνη. Η εκτίμησή μου είναι εντελώς διαφορετική. Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε ποτέ κάτι για να διχάσει. Ούτε τώρα. Από άλλους έγινε αυτό. Όταν αποφάσισαν με μικροπολιτική να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δεν ενθουσιάζεται, δεν είπε ποτέ αυτά τα οποία είπατε, δεν είπε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ τα λύσαμε,
ή θα το λύσουμε. Ο κ. Τσίπρας, σε συνέντευξή του, έτσι θα το λύσω. Έτσι θα λύσω Σκοπιανό, δεν το λέω. Ήταν πρώτο Τσίπρας. Είναι άλλο πράγμα να πει έτσι θα λυθεί και είναι άλλο πράγμα να πει τόλισα. Δεν το διέψευσε πάντως. Έτσι, κοιτάξτε τώρα, αυτές είναι οι υποσημειώσεις. Εντάξει, είναι σημαντικά πάντως. Προ Θεού, δεν είναι θέμα κόντρα. Απλά είναι για τη χώρα ότι χρειάζεται. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Απολύτως η κυβέρνηση θέλει να λύσει τα ζητήματα των συνόρων και να υπάρξει μια συμφωνία με το γειτονικό κράτος. Και δουλεύει με ψυχραιμία και με σύνεση σε αυτή την κατεύθυνση. Βιασύνη υπάρχει, κύριε Βασίλη, σε όλα τα ζητήματα. Βιασύνη όταν χρειάζεται. Αν χρειαστεί, θα υπάρξει και βιασύνη. Έχουμε κάνει πράγματα και γρήγορα και πράγματα και με τον χρόνο τον οποίο έχουμε κάθε φορά. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Όχι, επειδή υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Ακούστηκε για τον κύριο Ζάεφ και αυτά. Λίγο μέχρι τον Ιούλιο έχουμε τελειώσει. Εκτιμήσεις είναι. Πάντως, όσον αφορά τα τουρκικά, πάντως, εγώ άκουσα με πολύ ενδιαφέρον την τοποθέτηση του κυρίου Χατζηδάκη. Γιατί. Και για τη σύμπνοια πρώτα απ' όλα. Αλλά και για το γεγονός ότι αναγνώριζε ο κ. Χατζηδάκης ότι υπάρχουν προβλήματα στην Τουρκία τα οποία και γι' αυτό θέλει έτσι να τα εξωτερικεύσει. Διότι προ ημερών, νομίζω προ εβδομάδων, ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχουν. Ότι φταίει η κυβέρνηση που υπάρχουν τόσο πολλές παραβιάσεις και ότι έχουν αυξηθεί οι παραβιάσεις στο Αιγαίο. Υπόθηκαν και αυτά, αλλά τώρα εντάξει, δεν τα παίρνουμε υπόψη. Το οποίο είπε είναι ότι από τους παλικαρισμούς πάει σε μια υποχωρητικότητα. Δηλαδή, τη μια μέρα λέει, αν γίνει κάτι, θα κάνουμε πόλεμο. Έτσι. Και ο κ. Κοτζιάς το είπε. Δεν τον ακούσατε πάλι. Θα κάνουμε με το όνομά του το είπε αυτή τη φορά, όχι ως Κύκλη. Και την άλλη μέρα πάει ο Πρωθυπουργός και λέει, η αυτοσυγκράτηση είναι γενναιότητα. Η ακριβή του δήλωση ήταν, λοιπόν, όλοι οι Έλληνες καταλαβαίνουν γιατί δεν είχαμε ανάλογη ένταση τα προηγούμενα χρόνια. Πριν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο Μητσοτάκης δεν είναι χτεσινός τώρα. Το ξέρει ο κόσμος. Χτεσινός προφανώς δεν είναι. Όλοι ξέρουν ότι είναι μετριοπαθής πολιτικός. Όλοι ξέρουν ότι έχει αυτοσυγκράτηση μεγάλη στα εθνικά θέματα. Εκείνο το οποίο θα θέλαμε να πιστέψουμε όλοι είναι ότι έχουμε μια σοβαρή κυβέρνηση με σχέδιο και ενιαία εξωτερική πολιτική. Έχω εγώ τουλάχιστον κάποια δυσκολία να το πιστέψω. Για τη σοβαρότητα τουλάχιστον. Επειδή με πιέζει ο χρόνος πλέον, πάμε στο θέμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Δεν ξέρω αν είστε σε θέση να το επιβεβαιώσετε ή όχι. Υπάρχει ένα δημοσίευμα το οποίο υπογράφει ο Χρήστος Τσιγουρής στο IF Μερίδα, που αναφέρει ότι είναι έτοιμο το σύμφωνο Ελλάδας και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Βρίσκεται ήδη στα χέρια του Αλέξη Τσίπρα. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζετε. Λοιπόν, έχουμε ωστόσο, τη δήλωση του κυρίου Ιωάννης Χάν, του αρμόδιου επιτρόπου για την διεύρυνση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει στα κράτη-μέλη σύντομα, πιθανότατα μέχρι το καλοκαίρι, την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και την Πουδουμού. Βιάζεται και ο κύριος Χάν. Βιάζεται, βιάζεται λιγάκι. Ο κύριος Χάν νομίζω ότι προέτρεξε ελαφρώς για το πότε θα προτείνει. Αν θα θέλαμε και εμείς να λυθούν τα ζητήματα και στη συνέχεια να αρχίσουν και ενταξιακές διαδικασίες με τις γειτονικές χώρες, βεβαίως. Διότι και εμείς δεν θέλουμε τα σύνορά μας να είναι χώρες οι οποίες δεν εφαρμόζουν αντίστοιχες, πώς να το πω, όχι πολιτικές, αντίστοιχα δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν εφαρμόζουν πρακτικές σε ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Αλλά το πότε θα συμβεί αυτό, νομίζω ότι κάποιος δεν μπορεί να το προβλέψει αυτή τη στιγμή. Αν θέλουμε και εμείς σύντομα να λυθεί, βεβαίως. Αν κάνουμε τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση, βεβαίως, και ελπίζουμε να λυθεί σύντομα. Εάν λυθούν αυτά τα ζητήματα, τότε θα υπάρχει ανοιχτός διάδρομος και για να αρχίσουν οι ενταξιακές διαδικασίες με τις γειτονικές χώρες. Τελευταίο δεκάλεπτο, να πάμε στην οικονομία. Δεν θέτω το ερώτημα. Σας δίνω το πιο ευχάριστο για το τέλος. Νίκος Βέρκος και Γιάννης Σαπρόνης. Ερώτημα ή κάποιες διαπιστώσεις, ας πούμε. Γιατί είναι ένα ζήτημα, ξέρετε. Έχουμε 10 λεπτά, το τονίζω. Σε 1,5 λεπτό θα έχω τελειώσει. Και λιγότερο. Λοιπόν, νομίζω ότι όσον αφορά τις οικονομίες, εντάξει, ακούσαμε, είδαμε και την αναβάθμιση από τη Moody's, είδαμε αυτές τις καλές ειδήσεις. Νομίζω όμως ότι το ζήτημα της οικονομίας δεν περιορίζεται μόνο στο αν θα πει ένα καλό ένα Eurogroup ή ένα καλό ένα οίκος αξιολόγησης. Και έχει να κάνει και με την έννοια της διαφάνειας στη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό.
Και είναι εκεί που πάντοτε η Ελλάδα έπαιρνε πολύ χαμηλά και πηγαίνω πάλι στο πρώτο ζήτημα. Ποιο είναι αυτό? Ότι άκουσα για παράδειγμα τοποθετήσεις εχθές που έλεγαν ότι ξέρετε δεν μπορούν να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα επειδή έχουμε σκάνδαλα, επειδή αποκαλύπτονται σκάνδαλα Νοβάρτης. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή, με ένα πάρα πολύ σοβαρό λάθος από ορισμένους πολιτικούς και είτε φέρονται ως εμπλεκόμενοι κτλ. Και νομίζω ότι θα πρέπει να λάβει και συνολικά το πολιτικό σύστημα μια ξεκάθαρη θέση ότι εφόσον θέλουμε μια οικονομία που να λειτουργεί, μια οικονομία που να λειτουργεί υπέρ των πολλών, υπέρ εκείνων που έχασαν, θα πρέπει να είναι και μια οικονομία διαφανής και με κανόνες. Γιάννη. Η κυβέρνηση για μία ακόμη φορά αισιοδοξεί υπερβολικά. Μακάρι να γίνουν όχι αυτά που λέει η κυβέρνηση, ακόμα καλύτερα για όλους μας. Και οποιαδήποτε θα είναι η κυβέρνηση σε 2, σε 3, σε 5 χρόνια. Απλά αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλότερη αξιολόγηση από την Αργεντινή και την Αλβανία. Πανηγυρίζουμε για πράγματα που ήταν κεκτημένα πριν από κάποια χρόνια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε μίλησε για νταούλια βέβαια και τα λοιπά και τα λοιπά. Να μην μακρηγορήσω. Δεν είναι πρέσινα ξανά στα φύλλα, είναι πολύ κοντά. Πριν από 3 χρόνια, κυβέρνηση ήσταν. Δεν έχουν καν περάσει 3 χρόνια. Από εκεί και πέρα όμως, το σημαντικότερο, επειδή είπε και ο Νίκος ότι σημασία έχει όλοι μας, όλοι οι πολίτες και ο καθένας το ποσοστό του που έχει υποφέρει. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Η επόμενη μέρα και ποια είναι η πραγματική οικονομία, τι γίνεται? Η επόμενη μέρα έχει ακόμα πολλά μέτρα. Οι δεσμεύσεις είναι ασφικτικές. Έως το 2022, για οποιαδήποτε κυβέρνηση, σε ένα χρόνο από τώρα θα έρθουν δραστικές μειώσεις συντάξεων, θα χαθούν τουλάχιστον 2 συντάξεις με τις μειώσεις, με τον επανεπολογισμό, θα υπάρξει μείωση στο αφορολόγητο, θα δούμε αν θα είναι το 19 ή το 20. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα που θα φύγουν, αυτά τα εισοδήματα που θα χαθούν, είναι πολλά και θα χτυπήσουν χαμηλή και μεσαία τάξη όταν το αφορολόγητο θα πέσει τόσο χαμηλά. Νομίζω ότι έτσι είναι, κυρία Γεροβασίλη, δεν νομίζω να διαφωνείτε σε αυτό το πράγμα. Πώς θα μπορέσει λοιπόν να λειτουργήσει η πραγματική οικονομία και να προχωρήσει? Πέρα από τα τυπικά, γιατί τώρα θα γίνουν πανηγυράκια, θα ψήσουν αρνιά, χωρί και τα λοιπά, θα έχουμε το 20 Αυγούστου. Βγήκαμε τα μνημόνια. Εσείς δεν χαίρεστε. Βεβαίως. Η πραγματικότητα ποια είναι? Τυπικά βγαίνουμε από το πρόγραμμα δανεισμού. Σταματούν οι μνημονιακές υποχρεώσεις. Ποιες δεσμεύσεις έχει λάβει η χώρα ως το 22, ποιες ως το 28 και ποιες μακροπρόθεσμα έως το 60. Για ποιο να πανηγυρίσουμε, άσχετα από ποια θα είναι η κυβέρνηση, κυρία Γεροβασίλη. Σε 10 χρόνια θα γίνει στη χώρα. Αυτό είναι το ζήτημα. Ποια μέτρα έρχονται ακόμα? Κοιτάξτε. Παραλάβαμε μια χώρα πτωχευμένη και όχι με ευθύνη μας, με ένα δυσθεώρητο χρέος, το οποίο όπως ξέρετε, μέχρι να αποπληρωθεί η χώρα θα περάσει διάφορα στάδια. Αυτό νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι. Η χώρα μπήκε σε σκληρή επιτροπία, με μνημόνια τα οποία απέτυχαν. Μπήκαμε και εμείς στη διαδικασία να εφαρμόσουμε μνημόνιο για να μην γκραμμοτσακιστεί η χώρα. Και το κάναμε με έναν όρο. Ότι αυτό το μνημόνιο θα το εφαρμόσουμε και στο τέλος αυτού του μνημονίου η χώρα θα βγει από τα μνημόνια. Και αυτό ήδη φαίνεται έντονα ότι τον Αύγουστο θα συμβεί. Η χώρα λοιπόν... Να ζητήσω κι εγώ, Αυτό είναι η μεγάλη εικόνα που όπως ξέρετε πρέπει να παρέτηθεί για να φτιαχτεί και η άλλη. Ο Γιάννης Τσαπρούνης, να ζητήσω κι εγώ με τη σειρά μου, μια και το αναφέρετε, για τον πολίτη. Τι θα αλλάξει την πρώτη του Σεπτέμβρη? Εκείνη και ο στόχος και η αγωνία όλων μας προφανώς. Διότι το να φτιαχτεί η οικονομία από μόνη της, χωρίς αυτό να βελτιώσει τη ζωή των Ελλήνων, προφανώς και δεν ικανοποιεί κανέναν. Ωστόσο, ξέρετε ότι το πρώτο βήμα ήταν να σταθεροποιήσουμε και να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της χώρας, πράγμα το οποίο και κάναμε. Και σήμερα το αν θέλουμε να ακούμε θετικές ειδήσεις, ακούμε θετικές ειδήσεις και είναι κακό να μην τις επαναλαμβάνουμε, ξέρετε, γιατί δεν ακούγονται και συχνά θετικές ειδήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι θετικές ειδήσεις αποκρύπτονται. Επειδή έχει μια σημασία λοιπόν να ακουστεί. Οι πολίτες ακούγοντας ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο. Αυτό σημαίνει ότι η αξιοπιστία της χώρας βελτιώνεται. Άρα το επενδυτικό περιβάλλον βελτιώνεται. Ωραία. Οι μεταρρυθμίσεις προχωρούν και έγιναν τόσες μεταρρυθμίσεις που δεν κατάφεραν οι προηγούμενες μεταρρυθμιστικές κυβερνήσεις να κάνουν με τα 2 προηγούμενα μνημόνια. Και έγιναν με συνέπεια. Και φτάσαμε σήμερα να μπορούμε να μιλάμε για την έξοδο από την αυστηρή επιτροπία. Άρα, ξέρουμε για να μην ότι την άλλη μέρα το πρωί. Δεν αλλάζει κάτι την επόμενη μέρα.
Αλλά η οικονομία μπαίνει σε μία βάση. Η οικονομία μπαίνει σε μία βάση και αρχίζουμε σιγά σιγά να κερδίσουμε δημοσιονομικό χώρο για να ξετυλίξουμε την άλλη πολιτική. Αλλά πρέπει να κερδίσουμε χωρίς εκτροχιασμό. Ποια είναι η εκτίμηση? Αυτό ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει, ξεκινάει την άλλη εβδομάδα η διαδικασία της τέταρτης αξιολόγησης από τη Δευτέρα. Στη συνέχεια στο Euro Working Group της 1ης Μαρτίου ξετυλίγεται το σχέδιο για την διευθέτηση του ελληνικού χρέους, την ελάφρυνση του χρέους, και προχωράει παράλληλα αυτή η συζήτηση. Τον Απρίλιο εμφανίζεται το σχέδιο, το δικό μας πια σχέδιο, ένα σχέδιο για δίκαιη βιώσιμη ανάπτυξη για μετά τα μνημόνια. Μάλιστα. Αν η χώρα θα έχει κανόνες και μετά, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο παρερμηνεύεται. Η χώρα βεβαίως, όπως όλες οι χώρες που βγαίνουν από την αυστηρή επιτροπή, την άλλη μέρα, ναι μεν θα είμαστε στις αγορές, καλώς ηχόντων των πραγμάτων, ναι μεν η χώρα θα στέκεται στα πόδια της και δεν θα έχει ανάγκη την Ευρώπη για να τους θεσμούς για να προχωρήσει. Δεν σημαίνει την άλλη μέρα είμαστε καλά το πρωί. Έχουμε δουλειά πολύ και τώρα να κάνουμε και τα επόμενα χρόνια. Γιατί αυτό το σχέδιο πρέπει να δημιουργεί το δημοσιονομικό χώρο για να φτάσει αυτή η πολιτική στην κοινωνία. Και τότε θα είμαστε ικανοποιημένοι, όχι τώρα. Ωστόσο, είμαστε ικανοποιημένοι που ολοκληρώνεται ένας μεγάλος κύκλος μνημονιακός και αυτό έγινε με συνέπεια εκ μέρους μας. Κύριε Χατζηδάκη. Ναι. Έναν επίλογο. Και ελπίζω να καταφέρω να κλείσω μέσα στα προβλεπόμενα όρια, γιατί εικάζω ότι θα... Δεν θα ξαναμιλήσω. Λοιπόν, ξαναμιλήστε ό,τι θέλω. Κοιτάξτε, νομίζω, δεν θα σταθώ τώρα στα μνημόνια και ότι η κυβέρνηση είχε πει θα τα σκίσει και ότι το τρίτο μνημόνιο... Όχι, μην το κάνετε αυτό, δεν έχω το χρόνο. Έχουμε δύο λεπτά. Τα έχουμε πει και ξαναπεί. Θα πω νομίζω κάπως πιο ενδιαφέρον το πράγμα. Με την έννοια ότι δεν φτάνουμε μετά από ένα τσουβάλι μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση από το 2015 και μετά, ούτε καν εκεί που είμαστε το 2014 με τις αξιολογήσεις αυτές πάνω κάτω. Mm-hmm. Γυρνάμε εκεί που ήμασταν στο 2014, αλλά τότε που δεν καταφέρνατε να την κλείσετε. Ακούστε, τότε εννοείται. Ακούστε, αλλά τώρα μετά από το τρίτο μνημόνιο και μετά από τις δεσμεύσεις για ένα τέταρτο ουσιαστικά μνημόνιο, η κυβέρνηση κρατάει ακόμα τα capital controls που έβαλε η ίδια το 2015. Η κυβέρνηση Η κυβέρνηση, την υπογραφούλα του έβαλε ο κ. Βαρουφάκης. Τα ξέρω εγώ αυτά, μην στεναχωριέστε. Σε όλη μου τη διαδρομή με αυτά ασχολούμαι. Ρόλο, μην... Κεντρική Τράπεζα, μήπως τα θέματα της δημόσιας διοίκησης μπορεί να μην τα ξέρω σε λεπτομέρεια, αλλά αυτά τα ξέρω απ' έξω κάτω. Λοιπόν, δεν τα έρει η κυβέρνηση, γιατί απλά δεν έχει αποκατασταθεί το κλίμα εμπιστοσύνης. Και το ότι δεν έχει αποκατασταθεί το κλίμα εμπιστοσύνης είναι ενδεικτικό και της αποτυχίας της κυβέρνησης, αλλά και του ότι δεν έχουν δημιουργηθεί οι προοπτικές που θα έπρεπε για το μέλλον. Και αυτά τα ζουν οι τηλεθεατές μας, τα ζουν όλες οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στην πραγματικότητά τους, στην καθημερινή. Δηλαδή, έχουμε το πρωτάθλημα Ευρώπης στα κόκκινα δάνεια. Τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε παραπάνω από ένα στους δύο Έλληνες να χρωστάει στην εφορία. Τρία στα τέσσερα προγράμματα του ΕΣΠΑ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχουν μηδενική απορρόφηση. Μηδενική! Τίποτα! Μετά από τρία χρόνια. Στην ανταγωνιστικότητα κατρακυλούμε συνέχεια προς τα κάτω. Μας έχουν περάσει η Αλβανία, τα Σκόπια, στις Παγκόσμιας Τράπεζα στην κατάταξη. Το 2016 είχαμε χαμηλό 20 ετίας στις επενδύσεις. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Χατζηδάκη. Και βεβαίως, το 17. με τους χειρισμούς της κυβέρνησης και αυτούς που ζούμε τις τελευταίες μέρες, στην πραγματικότητα υπονομεύονται οι προσπάθειες της ίδιας της κυβέρνησης. Διότι ένα κλίμα πολιτικής σταθερότητας και ομαλότητος είναι βασική προϋπόθεση με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, σταθερό φορολογικό σύστημα, απλούστευση γραφειοκρατίας κτλ. Η πολιτική σταθερότητα είναι κάτι βασικό για να προχωρήσει η χώρα. Αλλά η κυβέρνηση νοιάζεται για τις δημοσκοπήσεις και για μια χούφτα ψήφους. Στο τέλος θα χάσει και τις ψήφους, αλλά θα έχει οπισθοδρομήσει και η χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσω
την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την απόψινη παρουσία και την κουβέντα εδώ στο Focus, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη από την Νέα Δημοκρατία, αντιπρόεδρος, και τους συναδέλφους Νίκο Σβέρκο και Γιάννη Σαφλούνη, ελεύθερο τύπο και εφημερίδα των συντακτών. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Να έχετε ένα καλό βράδυ και ένα καλό ξημέρωμα.